Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή που μου ανέθεσε το θέμα και το κοινό που βρίσκεται σήμερα εδώ να παρακολουθήσει. Θα μιλήσουμε λίγο για το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, την κλινική προσέγγιση και τα διαγνωστικά κριτήρια. Δηλώνω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τις παρακάτω εταιρείες. Το σχεδόν σε λίγο καιρό συμπληρώνονται 35 χρόνια από τότε που το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο πήρε τη δική του διακριτή θέση ανάμεσα στις άλλες νοσολογικές οντότητες. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι μια εμβληματική μορφή της Βρετανικής και της Παγκόσμιας Ρευματολογίας, ο κύριος Χιούς, ο οποίος σε δημοσίευσή του το 1983, κλασική πλέον, ανέφερε ότι πρόκειται για μια χρόνια αγκιοποφρακτική νόσο με επεισόδια αρτηριακής και φλεβικής θρόμβωσης, εμβρυϊκό θάνατο και παρουσία θετικών αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων. Ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα έκτοτε. Πραγματικά το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο είναι μια αυτοάνωση πολυσυστηματική διαταραχή που κλινικά χαρακτηρίζεται από θρομβοεμβολικά επεισόδια αρτηριών, φλεβών ή και μικρών αγγείων, ταυτόχρονα με η άνευ νοσηρότητα στην κοίηση και συμβάματα δηλαδή στην κοίηση, και η κλινική αυτή εικόνα πρέπει να συνοδεύεται από σταθερή εργαστηριακή ανέβρεση αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων. Το αντιφωσφολικό σύνδρομο μπορεί να είναι πρωτοπαθές, να μην διαπιστώσουμε δηλαδή κάποιο υποκείμενο ρευματικό νόσημα. Μπορεί να σχετίζεται με κάποιο υποκείμενο ρευματικό νόσημα, συνήθως με τον συστηματικό αριθματόδη λύκο, και υπάρχει και μια ιδιαίτερα επιβαρυντική κατηγορία αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου, το καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από πολυοργανική ανεπάρκεια εξαιτίας πολλαπλών αποφρακτικών συμβαμάτων των αγγείων. Όπως όλα τα ρευματολογικά νοσήματα, έχουν τεθεί και γι' αυτό κριτήρια ταξινόμησης. Αυτά που σήμερα χρησιμοποιούνται έχουν αναθεωρηθεί ήδη από το 2006, και για να τεθεί η διάγνωση του συνδρόμου χρειάζεται οπωσδήποτε ένα κλινικό και ένα εργαστηριακό κριτήριο. Στα κλινικά κριτήρια, όπως βλέπετε, συμπεριλαμβάνονται οι θρομβώσεις αρτηριακές και φλεβικές, καθώς και τα συμβάματα στην εγκυμοσύνη, οι ενδομήτριοι θάνατοι, οι ανεξήγητες αποβολές, θα δούμε λίγο πιο κάτω, οι πρόωροι τοκετοί. Και όλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται με παρουσία ενός εργαστηριακού κριτηρίου, δηλαδή θετικά αντικαρδιολιπηνικά αντισώματα ή θετικά αντισώματα έναντι β2 GPI ή θετικό αντιπηκτικό του λύκου σε τουλάχιστον 2 μετρήσεις που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Και η θετικότητα να μην ξεπερνά τα 5 έτη, η διαφορά στη θετικότητα να μην ξεπερνά τα 5 έτη. Το πρώτο κλινικό κριτήριο είδαμε ότι είναι οι θρομβώσεις. Έστω και μία και ένα επεισόδιο κλινικά έκδηλης θρόμβωσης στο αρτηριακό δίκτυο, στο φλεβικό δίκτυο ή θρόμβωση μικρών αγγείων είναι επαρκές για να θεωρηθεί κλινικό κριτήριο και μπορεί να γίνει σε αγγείο οποιοδήποτε ιστού ή οποιοδήποτε οργάνου. Η θρόμβωση αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο, είτε με μια απεικονιστική μέθοδο, είτε με την βιοψιακή εικόνα, στην οποία σίγουρα θα πρέπει να απουσιάζει η φλεγμονή του αγγειακού τυχώματος. Σημειώνουμε ότι η επιπολή στρομβοφλεβίτιδα δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια αυτά. Το δεύτερο κλινικό κριτήριο είναι τα συμβάματα κατά την κοίηση. Είναι τρεις οι περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τρεις τουλάχιστον ανεξήγητες διαδοχικές και ξαφνικές αποβολές πριν τη 10η εβδομάδα της κοίησης, όπου να έχει αποκλειστεί κάθε ανατομικό, ορμονικό ή χρωμοσωμικό άλλο αίτιο. Η δεύτερη περίπτωση είναι να επισυμβεί ένας ενδομήτριος θάνατος μετά τη 10η εβδομάδα της κοίησης, όπου το έμβριο θα πρέπει να έχει φυσιολογική μορφολογία, όπως αυτό τεκμηριώνεται είτε από την άμεση εξέταση του εμβρίου είτε από υπερηχογραφικό έλεγχο. Και η τρίτη περίπτωση είναι να επισυμβεί ένας τουλάχιστον πρόωρος τοκετός πριν την 34η εβδομάδα της κοίησης, είτε εξαιτίας εκλαμψίας, είτε σοβαρής προεκλαμψίας, είτε πλακουντιακής ανεπάρκειας. Όσον αφορά τα εργαστηριακά κριτήρια ταξινόμησης, είπαμε ότι θα πρέπει να ανεβρεθούν αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα θετικά. Θα πρέπει να ανεβρεθεί είτε αντιπηκτικό του λύκου, το οποίο θα πρέπει να ανιχνευθεί στο πλάσμα βάσει των διεθνών προτύπων σε 2 τουλάχιστον μετρήσεις που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Σημειώνουμε ότι αυτό μπορεί να επηρεαστεί και να είναι ψευδώς αρνητικό, αν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και εκτεταμένη η θρόμβωση ή αν παράλληλα ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά, υπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, κουμαρινικά, αναστολής θρομβίνης ή αναστολής παραγόντων 10α.
Στα εργαστηριακά κριτήρια ταξινόμησης περιλαμβάνονται και τα αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης, τα οποία IgG ή IgM, που ανεβρίσκονται στον ορό ή στο πλάσμα και είναι παρόντα σε μέτριους ή υψηλούς τίτλους, πάνω από δύο φορές από την ανώτερη φυσιολογική τιμή, σε δύο τουλάχιστον μετρήσεις με διαφορά μεταξύ τους τουλάχιστον 12 εβδομάδων και τα οποία έχουν μετρηθεί με προτυπωποιημένη μέθοδο ELISA. Και τέλος, αντισώματα ένα β2 γλυκοπρωτεΐνης IGPI, IgG και IgM ισότυποι, τα οποία θα ανεβερθούν και αυτά στον ορό ή στο πλάσμα σε μέτρους υψηλούς τίτλους, σε δύο τουλάχιστον μετρήσεις, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 12 εβδομάδες. Και αυτά θα πρέπει να μετρηθούν με προτυπωποιημένη μέθοδο ELISA. Τα αντισώματα έναντι φωσφολιπιδίων δεν είναι ειδικά για την συγκεκριμένη πάθηση, γιατί έχουν διαπιστωθεί και σε υγιείς μάρτυρες τα αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης έως και 9% των φυσιολογικών σε φυσιολογικά άτομα, τα αντισώματα έναντι β2 GPI έως και 13% σε υγιείς μάρτυρες, ενώ σε ασθενείς με συστηματικό ερυθματόδη λύκο αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης μπορούν να εμφανιστούν μέχρι και στο 50% των ασθενών και από αυτούς το 1 τρίτο να αναπτύξει κάποια στιγμή και ένα δευτεροπαθές αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Επίσης, οι ασθενείς με συστηματικό ερυθματόδη λύκο είναι θετικοί για διπυκτικό του λύκου έως και το 15%. Αντίθετα, σε υγιείς μάρτυρες σχεδόν ποτέ δεν βρίσκουμε θετικό αντιπυκτικό του λύκου. Επίσης, τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα μπορούν να εμφανιστούν πλην των υγιών ατόμων και σε ποικίλες άλλες καταστάσεις, σε λοιμώξεις, σε φάρμακα και σε νεοπλασίες. Σχεδόν σε κάθε λοίμωξη μπορούν να εμφανιστούν, πιο συνηθισμένα είναι να εμφανιστούν σε σύφυλλις, σε νόσο Λάιμ, σε φυματίωση, σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, ελονοσία, υπατήτιδα Α, Β και Σ, στη λοίμωξη από τον Human Tough Leukemia Virus, στον κύτταρο μεγαλαϊό, στον HIV, στον ιό της ανεμοβλογιάς, στη λεπτοσπύρωση και στην λεϊσμάνια. Καθώς και απολύψη φαρμάκων, τα φάρμακα που βλέπετε είναι συνήθως αυτά που προκαλούν και φαρμακογενή λύκο, οι φαινοθιαζίδες, φαινιντοίνη, δραλαζίνη, προκαϊναμίνη, κινιδίνη, προπρανολόλη. Τέλος, μπορούν να εμφανιστούν και σε οποιαδήποτε νεοπλασία, είτε συμπαγών οργάνων, είτε αιμοποιητικού ιστού. Και σίγουρα στα ρευματολογικά νοσήματα με πιο χαρακτηριστικό το συστηματικό ερυθματόδη λύκο, ενώ όμως έχουν καταγραφεί και σε ρευματοειδή αρθρίτιδα και σε συστηματικό σκληρόδερμα και σε σύνδρομο Ζόγκρενς. Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα που να λέγονται αντιφωσφολιπιδικά δεν κατευθύνονται εναντί φωσφολιπιδιών, είχα την εντύπωση ότι έφυγε μια διαφάνεια, είναι εναντίον πρωτεϊνών οι οποίες έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν φωσφολιπίδια. Είπαμε λοιπόν στις κλινικές εκδηλώσεις, για να τις δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, η πρώτη που περιλαμβάνει στα κλινικά κριτήρια είναι η αγκιακή θρόμβωση και μπορεί αυτή να αφορά είτε αρτηριακή είτε φλεβική θρόμβωση είτε θρόμβωση μικρών αγκίων σε οποιοδήποτε ιστό ή οποιοδήποτε όργανο. Οι φλεβικές θρομβώσεις είναι πιο συχνές των αρτηριακών. Οι αρτηριακές θρομβώσεις ακολουθούνται από αρτηριακές και οι φλεβικές θρομβώσεις ακολουθούνται από φλεβικές. Αυτό συμβαίνει περίπου στο 90% των περιπτώσεων, αλλά είναι καλά να το θυμόμαστε. Και ο κίνδυνος υποτροπής, η εμφάνιση καινούργιας θρόμβωσης αυξάνεται όσο σε περισσότερα αντισώματα είναι θετικός ο ασθενής. Ειδικά η τριπλή θετικότητα σε αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα και καρδιολιπίνες και β2 GPI και αντιπυκτικό του λίπου αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο υποτροπής. Όσον αφορά στις φλεβικές θρομβώσεις, συχνότερη είναι η γνωστή σε όλους εντοβάθη φλεβική θρόμβωση. 20-32% των ασθενών, ανάλογα με τις σειρές, ασθενών που έχουν αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, θα εκδηλώσουν εντοβάθη φλεβική θρόμβωση. Φλεβική θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε άλλη θέση, μπορεί να εμφανιστεί σε λαγόνιες, στις νεφρικές, πνευμονικές, υπατικές, πηλαία, μασχαλιές, υποκλίδιες, κάτω κύλιο, οφθαλμικές, εγκεφαλικές. Και μπορεί να εμφανιστεί και στο επιπολής φλεβικό δίκτυο. Δηλαδή, το σύνδρομο μπορεί να κάνει επιπολής θρομβοφλεβίτιδα. Απλά η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλινικό κριτήριο για να ταξινομηθεί. Αντίθετα με το φλεβικό δίκτυο, στο αρτηριακό δίκτυο η συχνότερη θέση δυστυχώς είναι ο εγκέφαλος. Και οι κλασικές κλινικές εκδηλώσεις είναι ή το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή το παροδικό ισχυμικό επεισόδιο. Άλλες εντοπίσεις αρτηριακές μπορεί καθένας να γράψει όποια αρτηρία θέλει. Ενδεικτικά έγραψε τις αμφιλιστροειθικές, στεφανιές, βραχιόνιες, μεσεντέριες, νεφρικές.
Οπότε τώρα σε έναν άνθρωπο που εκδηλώνει μια αρτηριακή θρόμβωση θα υποψιαστούμε αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο όταν είναι νέος και όταν δεν έχει προδιαθεσικούς παράγοντες για αθυροσκλήρυνση. Είπαμε στις νευρολογικές εκδηλώσεις ξεχωριστά ότι το αγκιακό εγκεφαλικό και το παροδικό ισχυμικό είναι οι πιο συχνές. Η εκδήλωση αυτή μπορεί να είναι in-situ, να είναι μια θρόμβωση in-situ ή να οφείλεται σε έμβολα που έχουν φύγει από την καρδιά εξαιτίας βαλβηδικής καρδιακής νόσου. Δεν είναι η μόνη νευρολογική εκδήλωση το αγκιακό εγκεφαλικό και το παροδικό ισχυμικό, υπάρχουν και άλλες. Πολύ συχνά οι ασθενείς με αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο εμφανίζουν γνωσιακά ελλείμματα που μπορεί αυτά να αφορούν σε μια διαταραχή πολύ ήπια μέχρι και σε μια σοβαρή γνωσιακή διαταραχή. Μάλιστα, οι ασθενείς με αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο κάνουν πολύ πιο εύκολα γνωσιακές διαταραχές από ό,τι κάνουν οι ασθενείς με λύκο χωρίς αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο και φυσικά από ό,τι υγιείς μάρτυρες. Όχι τόσο συχνά, μπορούν να εκδηλωθούν επίσης επιληψία, χωρία, ημικρανία, απεικονιστικά βλάβες που θυμίζουν χρόνια φάση πολλαπλής κλήρυνσης, σπάνια σύνδρομο που προσομοιάζει με την πολλαπλή σκλήρυνση, σπάνια νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, εγκάρσια μυελίτιδα και από ψυχιατρικής πλευράς μέχρι και ψύχωση που για λόγους οικονομίας την έβαλε σε τη διαφάνεια. Η πιο γνωστή αιματολογική διαταραχή του αντιφοσφολιπηδικού συνδρόμου και η πιο αθώα είναι η θρομβοπενία. Παρόλο που είναι χαρακτηριστική για το αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, δεν έχει καμιά ευαισθησία και καμία ειδικότητα. Το 22-42% των ασθενών εκδηλώνουν θρομβοπενία. Η θρομβοπενία είναι συνηθέστερη στους ανθρώπους που έχουν δευτεροπαθές αντιφοσφολιπηδικό σε έδαφος λύκο, λογικό. Συνήθως είναι ήπια ή μέτρια. Τις περισσότερες φορές βρίσκουμε θερμοπετάλια μεταξύ 100 και 140 χιλιάδων και δεν εμπνέουν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Σπανιότατα σχετίζεται με αιμορραγίες και η παρουσία της δεν αποκλείει βέβαια τα θρομβωτικά επεισόδια. Ευτυχώς οι δύο επόμενες διαταραχές αιματολογικές που βλέπετε είναι ιδιαίτερα σπάνιες, το λέω ευτυχώς γιατί είναι ιδιαίτερα απειλητικές για τη ζωή, τόσο η αυτοάνωση αιμολυτική ανεμία, όσο και η μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική ανεμία του τύπου της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας ή του αιμολυτικού ουρεμικού συνδρόμου. Ενδιαφέρουσες είναι οι δερματικές εκδηλώσεις. Σχεδόν το 30-50% των ασθενών με αντιφοσφολιπηδικό θα εκδηλώσει κάποια παρενέργεια από το δέρμα. Η πιο χαρακτηριστική είναι η δικτυωτή πελείωση και ο υποτύπος της η πελείωση ρακεμόζα. Θα τη δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Επίσης, οι ασθενείς μπορούν να εκδηλώσουν έλκη κάτω άκρων, όπως στην πάνω δεξιά φωτογραφία, νέκρωση δακτύλου ή δακτύλων, όπως στην κάτω δεξιά φωτογραφία, λευκή ατροφία, υπονύχες αιμορραγίες και ανετοδερμία, μια ατροφία του δέρματος στην οποία το δέρμα είναι ιδιαίτερα ζαρωμένο. Η πιο γνωστή δερματική εκδήλωση στο 25% περίπου των ασθενών με αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο είναι η δικτυωτή πελείωση. Υπάρχουν δύο τύποι δικτυωτής πελείωσης. Η κλασική δικτυωτή πελείωση που αποτελείται από κανονικούς κλειστούς, το φλεβικό δίκτυο αποτελείται από κανονικούς κλειστούς κύκλους. Είναι η πρώτη εικόνα αριστερά και η φωτογραφία η κάτω δεξιά. Και είναι και η πελείωση ρακεμόσα, όπου το φλεβικό δίκτυο αποτελείται από ακανόνιστους και σπασμένους κύκλους. Στην πελείωση ρακεμόσα είναι πιο συνηθισμένο να δούμε μια μικρή αύξηση σε ΕΡΠΕ, να υπάρχει αρθρίτιδα στον ασθενή, να είναι νέος και συνήθως άντρας και αν γίνει βιοψία να διαπιστωθούν στη βιοψία και στοιχεία εγκυήτιδας. Όταν υπάρχει δικτυωτή πελείωση, η πελείωση ρακεμόζα, ο κίνδυνος για αρτηριακή θρόμβωση είναι υψηλότερος, όπως επίσης ο κίνδυνος για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και γενικώς για νοσηρότητα στην κύηση. Οι πιο γνωστές πνευμονολογικές εκδηλώσεις είναι η πνευμονική εμβολή και η πνευμονική υπέρταση. Η πνευμονική εμβολή μπορεί να γίνει απευθείας στο πνεύμονα, μπορεί να οφείλεται όμως από εντοβάθη φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων. Ενώ η πνευμονική υπέρταση διακρίνεται σε δύο τύπους, τη μη θρομβοεμβολική που ουσιαστικά είναι ίδια με την ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και την θρομβοεμβολική που αναπτύσσεται εξαιτίας του χρόνιου θρομβοεμβολικού συνδρόμου. Σπανιότερες είναι οι άλλες εκδηλώσεις από το αναπνευστικό, αναπνευστική δυσχέρεια, θρόμβωση πνευμονικής αρτηρίας και πνευμονοραγία. Ενδιαφέρουσες είναι οι καρδιακές εκδηλώσεις από το σύνδρομο.
Η πιο συχνή είναι οι βαλβιδοπάθειες. Η βαλβιδοπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί ως πάχυνση ή ως εκβλάστηση της βαλβίδας. Η εκβλάστηση της βαλβίδας είναι η γνωστή ενδοκαρδίτιδα Λίμπμαν-Σάξ. Η πιο συχνή βαλβίδα που προσβάλλεται είναι η μητροειδής. Η βαλβιδοπάθεια Λίμπμαν-Σάξ μπορεί να είναι ασυμπτωματική, μπορεί να εκδηλωθεί με ανεπάρκεια της βαλβίδας ή πιο σπάνια να εκδηλωθεί με στένωση της βαλβίδας. Το κακό είναι ότι παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συμπτωματική, με την πάροδο των ετών οι βλάβες εξελίσσονται προς το χειρότερο. Ούτε βέβαια αυτή η ενδοκαρδίτιδα είναι ειδική για το αντιφωσφολιπηδικό, γιατί μπορεί να εμφανιστεί και σε ασθενείς με λύκο, ανάλογα με τη διάρκεια και τη βαρύτητα του λύκου, αλλά και σε υγιείς που απλά έχουν θετικά αντιφωσφολιπηδικά αντισώματα, χωρίς να πληρούν κριτήρια για να ταξινομηθούν ως αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο. Άλλες καρδιακές εκδηλώσεις σοβαρές είναι η στεφανία νόσος, είτε με τη μορφή της τυθάνχειας, είτε με τη μορφή του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Αυτά μπορούν να συμβούν είτε από θρομβοεμβολικό επεισόδιο στα στεφανιαία, είτε από επιταχυνόμενη αθυροσκλήρωση, είτε από μικροαγγειακή θρόμβωση. Δεν φύγεται το αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο. Σχεδόν το 25% των ασθενών με αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο θα έχουν και κάποια νεφρική προσβολή. Αυτή προκύπτει από μη φλεγμονώδη απόφραξη αγγείου ουδήποτε μεγέθους, είτε αρτηρίας, είτε φλέβας, είτε μικρών αγγείων, είτε σπειράματος, και τα ιστολογικά ευρήματα συνήθως είναι παρόμοια με τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια. Δεν ξεχνάμε την θρόμβωση της νεφρικής αρτηρίας που μπορεί να εκδηλωθεί με πόνο, με αιματουρία και με επηρεασμό της νεφρικής λειτουργίας. Επίσης, τη θρόμβωση της νεφρικής φλέβας, που και αυτήν εκδηλώνεται όσο πιο οξύνει το επεισόδιο, με πόνο ή με επηρεασμό της νεφρικής λειτουργίας. Η πιο συνηθισμένη όμως νεφρική προσβολή προκαλείται εξαιτίας θρόμβωσης του σπειράματος και των μικρών αγγείων και καταλήγει στη λεγόμενη νεφροπάθεια από αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο. Η κλινική της εικόνα κυμαίνεται από ασυμπτωματική λευκοματουρία ως οξία και υποξία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, παρουσία ενεργού ιζήματος και υπέρτασης. Οι ιστολογικές βλάβες είναι ποικίλες, είναι οξίες και χρόνιες. Στις οξίες περιλαμβάνεται η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, καθώς και η νόδης υπερπλασία της εσωτερικής θυβάδας, ενώ στις χρόνιες η οργανωμένη θρόμβη με επανασυραγκοποίηση, η νόδης απόφραξη αρτηριών και αρτηριολίων και η εστιακή ατροφία του φλοιού. Παρόμοιες ιστολογικές βλάβες οξίας και χρόνιας νεφροπάθειας παρατηρήθηκαν σε νεφρικές προσβολές στο 100% του πρωτοπαθούς αντιφωσφολιπηδικού και του καταστροφικού αντιφωσφολιπηδικού, στο 67% των ασθενών με λύκο και αντιφωσφολιπηδικό που έχουν νεφρική προσβολή, στο 33% των ασθενών με λύκο και θετικές καρδιολιπίνες χωρίς επίσημο αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο και στο 4% των ασθενών με λύκο χωρίς παρουσία αντικαρδιολιπινών. Οι οξίες βλάβες, η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια δηλαδή, ήταν πιο εμφανή στο λεγόμενο καταστροφικό αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο. Και η νεφροπάθεια από αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο σχετίζεται συχνά με εγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, με πνευμονική εμβολή και με δικτυωτή πελείωση. Και στο μυοσκελετικό μπορεί να έχουμε ευρήματα από το αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο. Στο 20% των ανθρώπων στους οποίους θα κάνουμε μαγνητική στελεκάνη θα διαπιστώσουμε ευρήματα υπερασυμπτωματικής οστεονέκρωσης της κεφαλής του μοιραίου. Λίγοι όμως είναι ασθενείς που θα χρειαστεί τελικά να φτάσουν σε ολική αντικατάσταση της άρθρωσης εξαιτίας αυτής της ασυμπτωματικής οστεονέκρωσης. Ούτε ο οφθαλμός γλιτώνει από το αντιφωσφολιπηδικό σύνδρομο. Μπορεί να εκδηλωθεί με φευγαλαία, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν φευγαλαία μαύρωση, απόφραξη της αρτηρίας των φυβληστροειδούς, απόφραξη της φλέβας των φυβληστροειδούς, καθώς και πρόσθετη οπτική ισχυμική νευροπάθεια. Στο γαστρεντερικό τα προβλήματα που προκύπτουν οφείλονται σε ισχυμία είτε του ισοφάγου, είτε του στομάχου, είτε του δωδεκαδακτύλου, είτε του παχαίου σεντέρου και η κλινική εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει αιμορραγία, κοιλιακό άλγος, οξία κοιλία, νέκρωση με διάτρεση και γιγάντια γαστρικά έλκη. Δεν είναι σπάνια τα σπληνικά και τα παγκρεακτικά έμφρακτα, καθώς και η θρόμβωση της πηλαίας και των υπατικών φλεβών. Για την κύηση τα είπαμε αναλυτικά πριν, οπότε απλά το έβαλα εδώ για να θυμίσω τα συμβάματα της κύησης, δεν θα επιμείνουμε.
Και σχεδόν τελειώνοντας, θα πούμε για το καταστροφικό σύνδρομο αντιφοσφολιπιδίων. Είναι μια ιδιαίτερα τρομακτική εικόνα. Η τίτλη των αντιφοσφολιπιδικών αντισωμάτων είναι ιδιαίτερα ψηλή. Ανεπαρκούν τρία ή και περισσότερα όργανα. Η εξέλιξη είναι ταχύτατη και η θνησιμότητα αυξημένη. Και σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων υπάρχουν θρομβοεμβολικές βλάβες των μικρών αγγείων. Εάν και στο 1 τρίτο των ασθενών υπάρχουν και βλάβες μεγάλων αγγείων. Μπορεί να υπάρχει ασυνήθιση εντόπιση προσβολής, για παράδειγμα το γαστρεντερικό, και στο 50% των περιπτώσεων προηγούνται κάποιοι εκκλητικοί παράγοντες, λοιμώξεις, τραύματα ή και διακοπή των αντιπυκτικών. Εδώ φαίνονται τα κριτήρια του καταστροφικού αντιφοσφολιπιδικού. Πρέπει να υπάρχει αγγειακή απόφραξη σε τουλάχιστον 3 όργανα ή συστήματα, οι εκδηλώσεις να γίνουν ταυτόχρονα ή τουλάχιστον μέσα σε μια εβδομάδα, να υπάρχει επιβεβαίωση ιστοπαθολογική της αγγειακής απόφραξης σε τουλάχιστον ένα όργανο και εργαστηριακά βέβαια να διαπιστωθούν αντισώματα έναντι καρδιολιπινών. Και η διάγνωση τίθεται με σιγουριά όταν είναι παρόντα και τα 4 κριτήρια. Ιδάλλως είναι πιθανό καταστροφικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο όταν είναι το 1, το 2 και το 4 ή όταν είναι το 1, το 3 και το 4. Είναι αυξημένη η θνησιμότητα στο αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο, η επιβίωση είναι περίπου 90% στη δεκαετία και οι κύριες αιτίες θανάτου που έχουν καταγραφεί είναι η θρόμβωση στο 31%, η σύψη στο 27%, κακοήθεια στο 14%, αιμορραγία στο 11%, επιπλοκές συστηματικού ερυθυματόδους λύκου άλλες 8% και το καταστροφικό αντιφοσφολιπιδικό στο 5%. Σας ευχαριστώ.